Επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Να ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο από τον Ορθολογισμό Οικονομολόγο, ο οποίος είναι μαζί μας και μας βοηθάει με τις γνώσεις που έχει, με την γνώση και την εξειδίκευση σε θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και μας ταλαιπωρούν εμάς τους κοινούς θνητούς. Γιατί εκείνος είναι ο Θεός των αριθμών. Καλησπέρα. Εντάξει, ο ημίθεος των αριθμών. Το να είσαι στην εποχή μας τώρα να ασχολείσαι με τα οικονομικά. Σε θεοποιεί, να ξέρεις. Δεν είναι εποχές παλιά. Ναι, είναι αλήθεια ότι εγώ έχω ζήσει επαγγελματικά και την μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν υπήρχε πλήρη απαξίωση στο επάγγελμα, η σχετική απαξίωση στο επάγγελμα. Πότε υπήρχε πλήρη απαξίωση? Πριν το 87. Πριν... Τι λέγανε, έρα μορτό, αφοροτεχνικός και τέτοια. Ναι, αυτό εννοείς. Γιατί? Επειδή δεν δήλωνε κανένας τίποτα. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί, αλλά νομίζω ότι ήταν χαμηλή η φορολογική συνείδηση των πολιτών. Επίσης, με άλλο τρόπο λειτουργούσαν τα κράτη. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ κοινωνικά αναβαθμίζεται το επάγγελμα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την ίδια την Ευρώπη είναι η φορολόγηση των διακρατικών συναλλαγών. Θα δηλαδή, πάμε λίγο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, για να πάω λίγο στον κύριο Μαριά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, να δούμε λίγο γιατί είναι δραστήριος ευρωβουλευτής ο κύριος Μαριάς σε κάποια θέματα και στο θέμα των 2 αξιωματικών και των 8 ενδεχομένων Τούρκων. Έχει πράγματα να πει, καθώς εκεί είχαμε και σχετικό ψήφισμα. Κύριε Μαριά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές και στο πάνελ. Χθες, 2 ώρα νωρίτερα, ο συνάδελφος μου Νίκος Χιλαδάκης πήρε όλο το ρεπορτάζ από την Τουρκία. Οι Τούρκοι είναι εξαγριωμένοι, κύριε Μαριά, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε και διαχειριζόμαστε τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι πήραν μέρος στο πραξικόπημα και μάλιστα είναι πολύ ενοχλημένοι για το γεγονός ότι ένας εξ αυτών αφέθηκε σήμερα ελεύθερος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα αυτά και στους 2, ποια θέση κρατά όσο εσείς ενημερώνετε για αυτά που συμβαίνουν, γιατί αν δεν ενημερώσουν και κάποιοι ευρωβουλευτές, φαντάζομαι ότι η Ευρώπη δεν ασχολείται καθόλου με αυτά τα ζητήματα. Για το θέμα των 8, θα έλεγα ότι υπάρχουν οι αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης και ως εκ τούτου αυτές εφαρμόζονται και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα και το αντιλαμβάνονται και οι Ευρωπαίοι, επομένως δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα. Για τους 2 δικούς μας στρατιωτικούς, οι Τούρκοι βεβαίως είναι ίσως εξαγριωμένοι γιατί έχουν φάει 607-7. Δηλαδή 607 ευρωβουλευτές έναντι 7 στήριξαν το ψήφισμά μας, ένα ψήφισμα καταπέλτης για τον Ερντογάν, ένα ψήφισμα που απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των 2 στρατιωτικών. Βεβαίως, με δεδομένη την σχέση που είναι σε ένταση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας-Δύσης, γιατί η Τουρκία επέλεξε και η Ρωσία επέλεξε την Τουρκία και το Ιράν, είναι λογικό η στάση να είναι θετική για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, πολύ δε περισσότερο αν έχει δίκιο, όπως στην περίπτωσή μας υποστηρίζουμε εμείς η Ελλάδα. Αλλά έστω και αυτό το ψήφισμα, αγαπητέ μου κύριε Μαριά, δεν φαίνεται να έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν πτωείται δηλαδή ο Ερντογάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Σημασία έχει το κλίμα που επικράτησε, διότι οι περισσότεροι εξ ημών είπαμε ότι στο βαθμό που ο Ερντογάν δεν εφαρμόσει το ψήφισμα και δεν αφήσει ελεύθερους τους Έλληνες στρατιωτικούς, θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Εγώ συγκεκριμένα είπα ότι πρέπει να παγώσουν τα κονδύλια της προενταξιακής διαδικασίας, είναι αρκετά κοντά στο 1 δισεκατομμύριο και κάτι, να παγώσουν τα χαμηλότοκα δάνεια τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Τουρκία και να υπάρξει εμπάργο στα αγροτικά προϊόντα τα τουρκικά τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά όμως, Δημήτρη, αν θες και εσύ να θες κάτι στον κύριο Μαριά, πολύ ευχαριστώ. Από την άλλη μεριά, αγαπητέ μου κύριε Μαριά, ο Ερντογάν προχθές από τη Βάρνα ξεκαθάρισε ότι εμείς πήραμε 3 δις, μας είπατε 6 και άφησε να εννοηθεί ότι αν δεν πάρουν και τα άλλα 3 δις, ανοίγουν την στρόφιγγα. Εδώ από τη Μικρά Ασία ήδη έχουμε μεγάλο κύμα από την αρχή του χρόνου μεταναστών, προσφύγων, λαθρομεταναστών, δεν ξέρω τι άλλο. Θα σας πω το εξής αυτό. Εκεί. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι άνθρωποι δεν περνάνε δια της βίας, δεν τους δέρνει ο Ερντογάν να περάσουν απέναντι. Πληρώνουν και χρήματα και έρχονται επειδή ξέρουν ότι μέσα σε 10 ημέρες από την ώρα υποβολής της αίτησης ασύλου, οι περισσότεροι δεν δικαιούνται ασύλου γιατί δεν είναι καν πρόσφυγες, γνωρίζουν ότι μέσα σε 10 μέρες θα τους χορηγηθεί μια κάρτα να πηγαίνουν στην τράπεζα να παίρνουν 390 ευρώ το μήνα,
θα τους βρούνε οι ΜΚΟ ή οι ελληνικές αρχές ένα διαμέρισμα στο οποίο θα μένουν και θα έχουν και μια καθαρίστρια να τους καθαρίζει το σπίτι και τα παιδιά τους θα πηγαίνουν σχολείο. Επομένως, αυτό με τα 390, επειδή το έχω λύσει, είναι 390 ένα πρόσωπο, ένα άτομο οικογένεια. 390 ο σύζυγος, η σύζυγός του και ένα παιδί. Δηλαδή ένα χιλιάρικο το μήνα με το που περνάει στην Ελλάδα και έχει και το κατάλημα να μείνει κτλ. Επομένως, όχι 390 σύνολο όχι, οικογένεια, όχι. Α, όλη η οικογένεια, εγώ είμαι 390 όλοι. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτοί οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες, αυτοί που είναι παράνομοι μετανάστες και είναι η πλειοψηφία τους, αυτοί είναι στην Τουρκία, δουλεύουν στα χωράφια, παίρνουν 40 ευρώ το μήνα, τους δέρνει τη στρατοχωροφυλακή και τους λένε περάστε απέναντι και θα πάρετε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θα περνάνε όσο υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες και όσο για να πάρουν και να ολοκληρώσει η διαδικασία ασύλου να ολοκληρωθεί θέλει 3 με 4 χρόνια. Αν όμως αλλάξουν οι διαδικασίες, δηλαδή η χορήγηση ασύλου γίνει με τέτοιο τρόπο η διαδικασία που να μην υπάρχει κατάχρηση δικαιώματος και σε ένα 15ήμερο να τελειώνεις και μπορείς να τελειώνεις γιατί η είσοδος των μεταναστών αυτών στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα. Μπορούν λοιπόν να παραπέμπονται στο μονομελές. Λέω παράδειγμα, ένα μονομελές στη Θεσσαλονίκη έχει 70 υποθέσεις στο πινάκιο. Mm-hmm. Θα παραπεμφθούν λοιπόν εκεί. Εάν καταδικαστούν, θα πάνε την επόμενη μέρα στο τριμελές, το οποίο το πινάκιο στη Θεσσαλονίκη έχει 40 υποθέσεις. Θα εκδικαστεί και η έφεσή τους και μόλις χάσουν και την έφεση, θα τους βάλουμε οι αρχές στα καράβια να περάσουν απέναντι. Μας, αλλά μόλις πάνε πίσω στην Τουρκία, προσέξτε. Μόλις πάνε πίσω στην Τουρκία. Η Τουρκία τους βάζει φυλακή. Επομένως δεν πρόκειται να περνάνε απέναντι αυτοί που δεν είναι να περάσουν. Διότι θα χάσουν και το δικαίωμα που είναι στην Τουρκία λάσκα και κάνουν διάφορες δουλειές και μπορεί να πάνε και φυλακή. Άρα λοιπόν από αυτούς που βλέπετε μόνο ένα 10-15% θα περάσει. Και επίσης, να το συμπληρώσω αυτό και το κλείνω, γιατί δεν πηγαίνανε τόσα χρόνια στη Βουλγαρία ο δικός και Χερσαία και περνούσαν στη Λέσβο ή στη Χίο και πνίγονταν οι άνθρωποι. Γιατί η Βουλγαρία δεν ήταν και μέχρι στιγμής ακόμη δεν είναι μέλος Σέγγεν, ενώ εμείς είμαστε Σέγγεν και με το που ερχόταν παίρνουν τα χαρτιά βραχίας διέλευσης όπως λέγονται, με φωτογραφία, σφραγίδα και φτάναν στη Γερμανία. Άρα λοιπόν ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ερχόντουσαν εδώ και δεν πηγαίναν ούτε στην Κύπρο ούτε στη Βουλγαρία. Ας τα αλλάξουμε όλα αυτά και εκτιμώ ότι το 1/10 και αν θα έρχεται. Μάλιστα. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας. Έτσι έχουν τα νέα με τους γείτονές μας. Εντάξει, νομίζω όμως ότι υπάρχει μια ιστορία στην Τουρκία που κάποια στιγμή πρέπει να μας προβληματίσει. Εννοώ για τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ότι έχει υπάρξει τέτοια ιστορία. Αυτές τις μέρες ζούμε δηλώσεις των ΗΠΑ για ένα κληρικό. Ναι, για ένα πάστορα, μια αμερικάνικη υπηκότητα που έχει αντίστοιχα προβλήματα στην Τουρκία και υπήρξε γερμανός υπηκός, τουρκικής καταγωγής, δημοσιογράφος. 16 μήνες, πώς το βλέπεις. 16 μήνες. Δηλαδή, ο Κουβέλης δεν τα ξέρει αυτά πάντως στην αρχή, όταν είχε πει ναι, το Σαββατοκύριακο θα γυρίσουν πίσω. Ναι, νομίζω ότι ένα από τα επίμαχα λοιπόν θέματα είναι αν όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ή και έναυσμα να σκεφτεί κανείς την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της ίδιας της Τουρκίας στο δικαστήριο στην νομίζω, Ευρώπη. Νομίζω, Δημήτρη, για να πούμε και πράγματα για αυτά τα θέματα οικονομικά, νομίζω όμως ότι δεν ξέρω τώρα τι θα μπορούσε να κάνει. Πάντως κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει από την Ευρώπη για τη σχέση μας με την Τουρκία. Μιλώ για τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δηλαδή, τώρα, αν το δούμε λίγο θεωρητικά και λίγο στοικά και λίγο δεν ξέρω πώς, τα δύο νησάκια, οι δύο βραχονησίδες που δεν μου αρέσει, θα το πω, αλλά πλέον δεν είναι εύκολο να πάμε να πατήσουμε το πόδι μας εμείς, είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι, ισχύει, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει με μια άποψη που πρέπει να αρχίσει να διατυπώνεται ή να συζητιέται στη χώρα. Έχουμε κάνει μια φορά συζήτηση οι δυο μας ότι στη χώρα, με αφορμή την οικονομική κρίση, ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Και ενώ υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πορεία και το σύνολο των χωρών, κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε εμείς να έχουμε κυρίαρχο θέμα μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού. Ναι.
είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε εμείς την αλληλεγγύη και τη σχέση των Υπουργείων Αμήνης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτά κάνουν. Αν έπρεπε να αποκτήσει έναν ευρωπαϊκό βραχείο, να λέω μέσα αγωγικά, γιατί πήγε να γίνει με τη του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Τότε, πώς λεγόταν, Ένωση, να κάναμε και ένα σκέλος στρατιωτικό. Και ένα δεύτερο. Ναι. Κολλήσαμε. Επίσης, υπήρξε ένα μεγάλο θέμα συζήτηση που ξεκίνησε από το 5, το ξεκίνησαν οι Γάλλοι και το χάσαμε, το σταματήσαμε, η Ευρωμεσογειακή Ένωση. Η οποία μια υπόθεση που κατά τη γνώμη μου τώρα την περίοδο της κρίσης και των προσφύγων, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι αυτών προέρχεται από την Βόρεια Αφρική, θα ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε ένας οργανισμός που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ίσως όσο υπάρχει το ΝΑΤΟ, Δημήτρη, δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί αν δούμε τις χώρες, εγώ πολλές φορές έχω προκαλέσει και τους ακροατές στο ραδιόφωνο να βάλουμε σε δύο κάθετες στήλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, θα δούμε ότι πέντε διαφορές υπάρχουν. Σωστό. Είναι πέντε χώρες συνολικά οι οποίες δεν είναι στη μία, στο ΝΑΤΟ δηλαδή, και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει. Αλλά εμείς έχουμε πολλούς λόγους να ενισχύσουμε τη δημιουργία και άλλων μηχανισμών. Που από ό,τι φαίνεται δεν το προτάσουμε. Όταν στη χώρα είχαμε κεντρικό σύνθημα έξω από το ΝΑΤΟ. Τον Τρούμα ακόμη καταδαφίζουμε και καθόμαστε και τον κοιτάμε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Δημήτρη, άνοιξε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά. Να πούμε λοιπόν ότι εχθές επισήμως ξεκίνησε, άνοιξε η πλατφόρμα σωστά. Τι σημαίνει πλατφόρμα? Μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και να υποβάλει τη δήλωσή του. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι. Οι φόροι περίπου δεν έχουν μεγάλες μεταβολές, έχουν μικρές μεταβολές. Επίσης, ο τρόπος πληρωμής είναι όπως και πέρσι, δηλαδή σε τρεις δόσεις Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει. Τώρα θα έχουμε και το πλεονέκτημα του όποιος θέλει να κάνει χρήση της χρηστικής επιστωτικής κάρτας να πληρώσει τους φόρους. Άρα λοιπόν η πλατφόρμα άνοιξε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ πάντως. Έχουν περιοριστεί πολλοί δυνατότητες να κρύψουμε εισοδήματα. Ελπίζω. Υπάρχει μαύρο χρώμα, χρήμα, υπάρχει φακελάκι μπόλικο στην αγορά, υπάρχει συζήτηση του στυλ, κάτι κάνει 1000 με απόδειξη, κάνει και 700 χωρίς απόδειξη, ακόμη υπάρχουν, αλλά έχει περιοριστεί πάρα πολύ, Δημήτρη. Η γνώμη μου είναι ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ η διακίνηση του μαύρου χρήματος, όχι η φοροδιαφυγή. Γιατί δεν είναι πάντα ταυτόσιμες αυτές οι έννοιες. Για κάτω μας λίγο πιο λιανό, ναι, ναι. Δηλαδή, οι συναλλαγές, η διακίνηση του χρήματος, κυρίως με αφορμή το capital control, το πάρε δώσε μετρητά και μην τα αποτυπώνεις, μην το λες πουθενά, μάλλον ισχύει. Αλλά στην φοροδιαφυγή, να ξέρετε, έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Γιατί στη φοροδιαφυγή, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει υπάρξει χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της παραοικονομίας. Αυτό που έχει υπάρξει είναι αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για να αυξηθούν τα έσοδα. Αν είχε μειωθεί η φοροδιαφυγή, δεν θα χρειαζόταν αύξηση των φορολογικών συντελεστών για να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Απλώς επειδή η φοροδιαφυγή δεν χτυπήθηκε στη χώρα, για να αυξηθούν τα έσοδα, αναγκαστήκαμε να οδηγηθούμε σε αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει υπάρξει και είναι σημαντικό στοιχείο ήταν, που μπορεί να μην μας γεμίζει, αυτό που πραγματικά δυσκόλεψε τη φοροδιαφυγή ήταν τα capital control. Και ας μην το παραδεχόμαστε. Όχι, δεν το παραδεχόμαστε. Εδώ τουλάχιστον όποιος θέλει να διαβάζει τα πράγματα ως έχουν, Δημήτρη, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μεγάλη επιτυχία των 18 δις τα οποία έβαλε στην άκρη ο Τσακαλώτος, μαθαίνουμε έτσι, τα έχουμε στην άκρη αυτά για να βγούμε στην έξοδο, να βγούμε στις αγορές, λέγοντας υποψήφιους επενδυτές που θα μας δανείζουν δανειστές, ότι κοιτάξτε, ναι, ό,τι και να γίνει, έχουμε 18 δις έτοιμα να πληρώσουμε. Αυτό είναι αποτέλεσμα και των capital controls, του σφιχτού ελέγχου των οικονομικών μας κλπ. Για φαντάσου να μην είχαμε τα capital controls, σιγά τώρα ο κόσμος μην εμπιστευόταν όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει για να αφήσει τα χρήματα στις τράπεζες και στις εφορίες. Αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγινε επίσης και είναι θετικό, είναι ότι προχώρησε το e-government. Δηλαδή, ας το πούμε εισαγωγικά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αλήθεια ότι αυτή αποτέλεσε ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να κινηθεί η μάχη ενάντια στην φοροδιαφυγή. Με κλασικό περίπτωση, αυτή που συζητήσαμε χθες στο ραδιόφωνο, ότι εντοπίστηκαν ακόμα και τώρα πρώτοι φοροφυγάδες με την στη γνωστή πλατφόρμα διαμοιρασμού Airbnb. Όταν δηλαδή κάθε τύπο καινούριο ξεκινάει στη χώρα, έχει πρώτο αντίκτυπο στη φοροδιαφυγή, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα υπαρκτό στοιχείο φοροδιαφυγή και δεν περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, γύρω από το Airbnb, πώς θα λέγεται, γίνεται ένας χαμός. Εδώ βλέπω και διαφημίσεις και ελάτε, φέρτε εδώ να φτιάξουμε, να κάνουμε. Ο κόσμος. Πώς περιμέναμε παλιά τον έκτο στόλο στο λιμάνι. Περιμένουμε τους τουρίστες όλοι και ό,τι έχει ο καθένας να διαθέσει για 2-3-4 μήνες θα κάνει τα πάντα και καλά θα κάνει βασικά. Γιατί λεφτά είναι, αλλά δεν ξέρω οι ξενοδόχοι πόσο καλά νιώθουν. Υπάρχει Δημήτρη που είναι πολύ. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, σε όλες τις αστικές περιοχές, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και μιλάμε για τα κέντρα,
όλες οι έρευνες πλέον των αξιών των ακινήτων δείχνουν ότι αυξάνεται η τιμή των ακινήτων λόγω αυτού του διαμοιρασμού, δηλαδή της δυνατότητας να μισθώσει κανείς σε βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς να είναι επαγγελματίας, τον χώρο του και να αποκτήσει ένα εισόδημα των 10-12.000 ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι, πρέπει να σας το πω και από εμπειρία επαγγελματική, έχω εντυπωσιαστεί από τον αριθμό των Ελλήνων οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτήν την πράξη. Ναι, κυρίως σε αστικά κέντρα, τουριστικά, τουριστικές περιοχές κλπ. Ναι. Δημήτρη, έτσι δηλαδή. Είμαι και όπου έχεις, και κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε αστικές περιοχές. Ναι, αν και πρέπει να σου πω έτσι από προσωπική εμπειρία, γιατί εγώ έχω στο εξωτερικό πάει μέσα, είτε μέσω του Booking.com, είτε μέσω του Airbnb, έχει εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι τέλεια καλά μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, εσύ που θες, ας πούμε, να πας οικογενειακά σε μία πόλη. Και θες μια άνεση, ένα μεγάλο διαμέρισμα, να έχει πάρκινγκ για το αυτοκίνητο που θα νοικιάσει, θα κουβαλήσει μαζί σου κτλ. Οι ευκαιρίες οι οποίες έχεις δεν είναι μέσα στο κέντρο των πόλεων, είναι γύρω από αυτές. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά και μεγάλη προσφορά από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην πλατφόρμα. Επειδή το ανοίξαμε και κάναμε συζήτηση για τη φορολογική, να πω ένα γεγονός που δείχνει ότι πόσο το κράτος, ακόμα και τώρα, έχει δυσλειτουργία. Στην υπόθεση αυτού του διαμοιρασμού, γιατί αυτή είναι η σωστή έκφραση, γιατί εκτός από την πλατφόρμα Airbnb υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες πλέον. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, την ιντερνετική μίσθωση, βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, έχει υπάρξει νομικό πλαίσιο στη χώρα εδώ και 2 χρόνια. Πλήρες. Σε αυτό λοιπόν το νομικό πλαίσιο υπάρχει μια πρόβλεψη ότι με υπουργική απόφαση μπορεί να υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των ακινήτων που κάποιος μπορεί να μισθώσει, στις ημέρες που μπορεί να τα μισθώσει. 90 το χρόνο, δεν είναι. Μέχρι. Μέχρι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, το περίεργο, αυτή η πολιτική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Κατά συνέπεια, μία σειρά, ναι, ναι, μία σειρά πολίτες, δηλαδή άνθρωποι, περιμένουν, είναι σε αναμονή και δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Δεύτερον, έχει προβλεφθεί μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και ειδική ταυτοποίηση, γιατί θα παίρνουν αριθμό όλα τα κίνητα τα οποία θα αναρτώνται σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχει γίνει ακόμα. Συγγνώμη λίγο, Δημήτρη, πρακτικά, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Εγώ έχω ένα διαμέρισμα. Ο Χίωψη, ο τηλεθέτης μας ακούει. Το έχω σε μια περιοχή που είναι κοντά στο κέντρο και μπορεί να το αξιοποιήσω. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Τίποτα. Μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, αναρτάτε το ακίνητο αυτό, το ενοικιάζετε. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι τα εισοδήματα. Συγγνώμη λίγο, δεν πρέπει κάπου να δώσω ένα ΦΠΑ, φορολογικά αυτά, τέτοια. Πώς θα. Τίποτα. Αφού 90 μέρες πώς θα μετράνε? Δεν μετράμε, δεν έχει βγει υπουργική απόφαση. Δηλαδή μπορώ να το κάνω 360 μέρες το χρόνο. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα υπουργική απόφαση. Μπορώ να πάω φωτογραφίες στο σπίτι μου δηλαδή κανονικά και να το βάλω στην πλατφόρμα. Μπορείς αύριο, με συγχωρείτε Δημήτρη για τον Ελληνικό, μπορείς αύριο να το αναρτήσεις σε μια από αυτές τις ιστοσελίδες, να το μισθώσεις απεριόριστα, αρκεί να δηλώσει στο τέλος του έτους τα εισοδήματα. Μάλιστα, φέτος, πολύ ευχαρίστω. Εδώ έτοιμο... δηλώνω εγώ για ενοικιαστή που δεν με πληρώνει τώρα. Τι μου λες, αφού ξέρεις την ιστορία, την περιπέτεια. Έχουμε πολλοί από εμάς ένα σπίτι, το δώσαμε. Και εγώ σου λέω προσωπικά. Ο άλλος είναι 2 χρόνια δεν πληρώνει τα ενοίκια. Απάνω του πάντα πάρουν μισά-μισά. Ο νομοθέτης προέβλεπε ότι θα φτιαχτεί μια ειδική διαδικασία, πλατφόρμα που θα αναρτώνται, θα ταυτοποιούν. Δεν έχει γίνει ακόμα. Άρα, μέχρι ότου ο νόμος ψηφιστεί, γίνει κτλ., μπορείτε άνετα, έτσι λίγο άναρχα, λίγο παράνομα, να βγάζετε χρήματα όλοι όσοι έχετε σπίτι και θέλετε να τον νοικιάσετε. Και αν μου επιτρέψει να πω ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια καλή παρουσίαση του πώς υποβάλλει τη φορολογική δήλωση εδώ στο. Κάρτες κτλ. Ναι. Ωραία, έχουμε δουλειά την άλλη εβδομάδα. Οπότε εδώ θα είστε συντονισμένοι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.